μάγεψαν το κοινό με τη μουσική τους η Μάρθα Φριτζίλα και ο Τάκης Φαραζής σε μια αξέχαστη συναυλία υπό το φως της Αυγουστιάτικης Πανσελίνου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Υπουργείου Πολιτισμού και τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, η παράσταση «Ρεζιτάλ Ιστορίες για την Ψυχή» αποτέλεσε μια καλλιτεχνική απόδραση από την καθημερινότητα, προσφέροντας στο κοινό μοναδικές στιγμές. Από τα αρχαία χρόνια βεβαίως μέχρι σήμερα μας άρεσε στην Πανσέλινο και κυρίως στην Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, όπου έχουμε την αίσθηση ότι είναι μια υπερπανσέλινος, να κοιτάμε το φεγγάρι σε τόπους αγαπημένους. Αν αυτοί οι αγαπημένοι τόποι είναι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία της χώρας μας, νομίζω ότι τόσο τα μουσεία όσο και οι χώροι, αλλά και το Υπουργείο Πολιτισμού που τα διαχειρίζεται, έχουν φτάσει να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Νιώθω πολύ τυχερή που βρίσκομαι εδώ, στο ωραιότερο μουσείο του κόσμου, που σήμερα είχα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να με κάνει μία βόλτα η κυρία Χρυσουλάκη σε αυτό το υπέροχο μουσείο, που είμαι εδώ με τον πολύ αγαπημένο μου Τάκη Φαραζή, που μου κάνει την τιμή πολλά χρόνια να με συναντήσει. Η Μάρθα Φριτζίλα με την εκφραστική της φωνή και ο πιανίστας Τάκης Φαραζής δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα έντασης και ευαισθησίας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία της Φριτζίλα, καθώς και διαχρονικές μελωδίες Ελλήνων και ξένων συνθετών του 20ου αιώνα, παραδοσιακά και λαϊκά τραγούδια, αγγίζοντας τις καρδιές όλων των παρευρισκόμενων. Η Κρήτη και ο πολιτισμός της μπορεί να αποτελέσει υποδειγματικό παράδειγμα. Μακριά από στερεότυπα, ισχυρότατη γέφυρα για όλα όσα θέλουμε να συγκροτούν το μέλλον μας. Η Περιφέρεια Κρήτης επιδιώκει να επανασυστήσει τη γυναίκα σαν σύμβουλο δημιουργικότητας και δύναμης. Η βραδιά επισφραγίστηκε στην αυλαία της μουσικής παράστασης με το πιο θερμό χειροκρότημα από το κοινό.